και ανοίγουμε τώρα. Άλλωστε είμαστε λίγα 24 ώρα πριν σταματήσουν οι προεκλογικές κινήσεις των κομμάτων, διότι την Κυριακή, το υπενθυμίζω, έχουμε την κάλπη της 25ης Ιουνίου, 20 φτάσαμε του μήνα. Ανοίγουμε λοιπόν αυτή τη σελίδα, αυτή την παρένθεση, για να συνομιλήσουμε σήμερα με τον επικεφαλής του Πατριωτικού Συνασπισμού, τον κύριο Πρόδρομο Εμφιετζόγλου. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα στην Κρήτη. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, γιατί Πατριωτικός Συνασπισμός δεν είναι μία κίνηση μόνη της? Ο κόσμος μας ζήτησε να ενωθούμε. Μας ζήτησε όλα τα πατριωτικά κόμματα να μην είναι διασπασμένα, να ενωθούν για το καλό της πατρίδος, για το καλό των παιδιών μας. Εγώ έκανα πρόσκληση προς όλα τα πατριωτικά κόμματα. 10 συμφώνησαν και ήρθαν κοντά μου. Δυστυχώς ο κύριος Βελόπουλος δεν καταδέχτηκε να μας απαντήσει καν, όπως και ο κύριος Νατσιός. Λοιπόν, 10 πατριωτικά κόμματα ενωθήκαμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον τελευταίο μας σπριτ, ώστε να είμαστε δυνατά μέσα στη Βουλή για να περασπίσουμε την πατρίδα μας, να υπερασπίσουμε τα παιδιά μας και να υπερασπίσουμε και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι μας έξω και δεν έρχονται οι εκείνοι οι οποίοι φύγανε, 500.000 παιδιά δεν γυρνάνε πίσω στην πατρίδα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου θα σας παρακαλέσω για να ακούγεστε ευκρινώς, κύριε Εμφιετζόγλου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τώρα είναι καλύτερα. Ρωτούν εδώ ακροατές, ταυτόχρονα ο Πατριωτικός Συνασπισμός είναι και το όχημα με το οποίο υπερβήκατε τον αποκλεισμό του κόμματός σας στις προηγούμενες εκλογές, 21 Μαΐου, ή είναι ανεξάρτητο? Ο αποκλεισμός μας έγινε επειδή η ονομασία μας ήταν Πατριωτική Ένωση και είχαμε σαν έμβλημα το αστέρι της Βεργίνας, παράνομα και αντισυνταγματικά. Εμείς πιστεύουμε ότι ήταν πολιτική παρέμβαση του Μητσοτάκη στο Συμβούλιο, στον Άριο Πάγο. Κατόπιν τούτου αναγκαστήκαμε να μετατρέψουμε την Πατριωτική Ένωση σε Πατριωτική Δύναμη. Και η Πατριωτική Δύναμη με άλλα 10 άλλα κόμματα κάναμε τον Πατριωτικό Συνασπισμό και έτσι όλοι μαζί καλούμε όλο τον ελληνικό λαό να μας υποστηρίξει για να υπάρχει φωνή δυνατή πατριωτική μέσα στη Βουλή. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες με τους οποίους προσέρχεστε, παρακαλώ πολύ, ζητώντας την ψήφο του Έλληνα πολιτή? Το πρώτο και σοβαρότερο είναι το δημογραφικό. Βλέπετε, γεννάμε, δεν γεννάμε, βλέπετε τα σύνορα αδειάζουν, ο πληθυσμός μειώνεται και γερνάει. Εμείς θα το αντιστρέψουμε αυτό. Από το πρώτο βήμα θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εκτρώσεις όπου γίνονται για κάποιους λόγους οικονομικούς. Θα βοηθήσουμε τα νέα ζευγάρια να έχουν σπίτι. Θα πληρώσουμε σε πρώτη φάση το νίκη τους και σε δεύτερη φάση θα κάνουμε σε όλη τη χώρα 100.000 σπίτια, 100.000 διαμερίσματα, ώστε όλοι οι νέοι της Ελλάδος που έχουν προβλήματα να μπορούν σε μικρή ηλικία να παντρεύονται, να κάνουν παιδιά και τα παιδιά αυτά να βοηθήσουν ώστε μεγαλώνοντας να είναι η νέα γενιά που θα πάει την πατρίδα μπροστά. Το δεύτερο είναι τα εθνικά μας θέματα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε εμείς άλλες πρέσπες. Δεν θα ανεχθούμε πρέσπες του Αιγαίου όπου θα δοθεί κατόπιν συμφωνίας που είχε γίνει κάτω από το τραπέζι μέρος του Αιγαίου, της θάλασσάς μας, της ΑΟΣ μας, των υδρογονοθράκων μας, τους Τούρκους. Οι δογονάθρακές μας θα εκμεταλλευτούν από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο και η Ελλάδα θα γίνει οικονομικός παράδεισος και θα γεμίσει επενδύσεις. Η ΔΕ Κρήτη θα γίνει το νησί του Παραδείσου. Θα κάνουμε και μια μεγάλη πολυτεχνιακή σχολή με την καλύτερη του κόσμου
για την μελέτη, εξερεύνηση και διαδικασία εξόρισης των υδρογονατράκων. Άρα δεν θα έχουμε εμείς καμία εθνική υποχώρηση ούτε στη Θράκη, ούτε στο Αιγαίο, ούτε στα νησιά μας, ούτε στην Κύπρο μας. Κύριε Πρόεδρε, υπενήσεστε δηλαδή ότι αμέσως μετά τις εκλογές θα οδηγηθούμε σε τραπέζι διαλόγου και παραχωρήσεων? Εγώ άκουσα τον Ερντογάν. Είπε ο Ερντογάν, με την Ελλάδα θα έχουμε ειρηνικές σχέσεις. Αρκεί ο Μητσοτάκης να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Και ρώτησε τον Μητσοτάκη, ποιες είναι αυτές οι υποσχέσεις τις οποίες έδωσε στον Ερντογάν κάτω από το τραπέζι και γιατί δεν μας τις λες, ώστε να ξέρουμε κι εμείς αν ανέλαβες υποχρεώσεις εις βάρος της πατρίδας μας σιωπή. Και τον κάλεσα και δεύτερη φορά. Είναι, πρέπει, λέω, να πεις τι υποσχέθηκε στον Ερντογάν πρώτων εκλογών, ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός πριν ψηφίσει τι υποχρεώσεις εις βάρος της πατρίδας μας έχει αναλάβει. Και εκείνο το οποίο πρέπει επίσης να τονίσω είναι ότι η κατάσταση πλέον στη Θράκη έχει φτάσει σε όχι παρυτερό. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Προσπαθούν πλέον να εκτουρκίσουν και τη Θράκη μας και οι κυβερνήσεις και η αντιπολίτευση και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να πάρουν λίγες ψήφους σε άμεση συνεργασία με το τουρκικό προξενείο, αν είναι δυνατόν, για να βγάλουμε Τούρκους βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 30 χρόνια καταγγέλω αυτή την προσπάθεια των κομμάτων εις βάρος της πατρίδος και καταγγέλω και πάλι τώρα όλους οι οποίοι για λίγους ψήφους βάζουν Τούρκους κατά συνείδηση και κατά φωνή στα ψηφοδέλτια τους για να έχουν λίγους ψήφους παραπάνω. Ντροπή τους. Κύριε Πρόεδρε, τι θα έπρεπε να γίνει στη Θράκη κατά τη γνώμη σας? Στη Θράκη έπρεπε να γίνει από πολλά χρόνια, το έχω τονίσει, έπρεπε να στείλουμε το τουρκικό προξενείο στην Τουρκία. Το πολύ πολύ έπρεπε να πούμε, κλείνουμε εμείς το προξενείο στην Ομοτηνή και ας κλείσουν και εκείνη το δικό μας το προξενείο στην Αδριανούπολη, το οποίο δεν κάνει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει Έλληνες στην Αδριανούπολη εκτός ελαχίστων. Ένα, γιατί το τουρκικό προξενείο είναι φωλιά της ΜΙΤ μέσα στο κορμό της Ελλάδος. Το δεύτερο που έπρεπε να γίνει είναι να ελεγχθούν όλοι οι πράκτορες οι οποίοι πληρώνονται από το τουρκικό προξενείο 1-1,5 χιλιάρικο για να εκβιάζουν τους Πομάκους, τους Τσιγκάνους και τους άλλους μουσουλμάνους, ώστε υπάρχει μια τρομοκρατία του Ερντογάν και της ΜΙΤ μέσα στην πατρίδα μας. Και έχω φωτογραφίσει κιόλας τη γυναίκα του Ερντογάν, την κυρία Εμινέ, να ανεβαίνει στο τουρκικό προξενείο με 3 μπράβους οι οποίοι κουβαλούσαν 2-3 τεράστιες βαλίτσες γεμάτες, προφανώς γεμάτες χρήματα, διότι αν είχαν λουκούμια θα ήταν ελαφρές, χρήματα με τα οποία τροφοδοτούν και βιάζουν όλο τον πληθυσμό. Και ποτέ δεν πήγε η ΔΟΕ να πάει να τους πιάσει, να τους φτιάξει και να πει πού είναι τα λεφτά αυτά τα μαύρα τα οποία έχετε και με ποιο δικαίωμα εσείς κάνετε πολιτική εκβιασμού του κόσμου. Ποτέ δεν πήγε. Γιατί? Για λίγους ψήφους σε κάθε εκλογές. Τώρα, κύριε Εμφιετζόγλου, ρωτούν εδώ ακροατές. Η ένωση του συνασπισμού, τα κόμματα που εντάχθηκαν, συμμετέχουν επί ίσης όρης στον πατριωτικό συνασπισμό, κρατώντας την αυτοτέλειά τους και απλά συμφωνούν σε κάποια βασικά σημεία ενός προγράμματος και ποιού, ή ο συνασπισμός γίνεται μετά από την αποδοχή των υπολείπων της ατζέντας και του προγράμματος Εμφιετζόγλου, για να το πω έτσι λέει να καταλαβαίνόμαστε?
Τα προγράμματά μας είναι στο 90% τα ίδια. Οι διαφορές έχουν παραμεριστεί και όλοι κάτω από τη δική μου προεδρία συνασπίστησαν σε ένα συνασπισμό ο οποίος δεν είναι προσωρινός. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο για τις εκλογές αυτές, είναι για πάντα. Διότι δεν γίνεται αλλιώς εάν δεν υπάρχει συνασπισμός. Εμείς θέλουμε και όλους τους Έλληνες να σκεφτούν πριν από τις εκλογές. Διότι εμείς δεν έχουμε καμία πίεση, κανείς δεν μπορεί να μας εκβιάσει, κανείς δεν μπορεί να μας πιέσει να κάνουμε κάτι εναντίον της πατρίδος. Εμείς μία και μόνη φιλοδοξία έχουμε όλοι μας οι 10 να βοηθήσουμε την πατρίδα μας να μην έχουμε νέα μικρασιατική καταστροφή και καταγγέλλω και τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα ότι έχουν συμφωνήσει με τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς ώστε μετά τις εκλογές να γίνει αυτή η συμφωνία. Διότι η Δύση, παρά τις διαφορές, και η Αμερική θέλει να κρατήσει με έναν τρόπο κοντά της στην Τουρκία. Και αυτό θα γίνει εις βάρος της πατρίδος μας. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Φιετζόγλου, μετά τη συγκρότηση σε συνασπισμό 10 κομμάτων με την επωνυμία Πατριωτικός Συνασπισμός, σε μέσα διαρρέεται ότι πολλά από αυτά είναι υποκινούμενα από το ρωσικό παράγοντα. Τι τους απαντάτε? Εμείς δεν είμαστε υποκινούμενοι από κανένα παράγοντα. Ούτε από τον Αμερικανικό, ούτε από τον Γερμανικό, ούτε από τον Εβραϊκό, ούτε από τον Ρωσικό. Εμείς ένα και μόνο παράγοντα λογαριάζουμε. Την πατρίδα μας και τα παιδιά μας, τα οποία δεν θέλουμε να φύγουν από την πατρίδα μας και να αντικατασταθούν με λαθρομετανάστες ή με από τον Μπαγκλαντές, από το Πακιστάν, από τη Σομαλία, τους οποίους καλεί ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας να έρθουν στην Ελλάδα με καλές συνθήκες και να μείνουν τελικά στην Ελλάδα, γιατί έτσι ήταν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι ήρθαν προσωρινά και έχουν μείνει, να τους δώσουν και σπίτια, να τους δώσουν και καλές αμοιβές, ώστε τελικά να, με τον προπλασιασμό, με τη γέννηση πολλών παιδιών σε μικρή ηλικία, σύντομα να ανατρέψουν και να είναι ουσιαστικά η κύρια μονάδα και η Ελλάδα να μην παραμείνει ελληνική. Όπως έγινε και με το Κόσοβο, το οποίο ήταν η κοιτίδα της Σερβίας, η οποία οι Σέρβοι γεννούσαν λίγα παιδιά, οι Αλβανοί σε μια ηλικία πολλά και ανετράπη όλο το σύστημα και τελικά το Κόσοβο έγινε αλβανικό. Έχουμε ιερή υποχρέωση στην ιστορία μας, στα παιδιά μας και σε εμάς προσωπικά ευθύνη μεγάλη να μην το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το πρώτο μας μέλημα είναι το δημογραφικό, να βοηθήσουμε τη μείωση των εκτόσεων, να βοηθήσουμε τα νέα ζευγάρια να έχουν σπίτι και να μπορέσουμε να ισχύσουμε τις οικογένειες. Το πρώτο παιδί 5.000 αμέσως στη μανούλα που το γέννησε, το δεύτερο 10.000, το τρίτο 15.000, το τέταρτο 20.000. Και κάθε άλλη βοήθεια για να μπορέσουν να μάθουν σωστά ελληνικά, ελληνική παιδεία και όχι να τα κάνουν ερμαφρόδιτα, να ζητάνε να παίζονται μέσα στα σχολεία αυτό το έσχος, να παίζεται αυτό μέσα στα σχολεία τα αγόρια στο ντους και άλλα βρώμικες ταινίες για να παρασύρουν και να χαλάσουν τα παιδιά μας. Ο πατριωτικός συνασπισμός δεν θα τους επιτρέψει να χαλάσουν τα παιδιά μας, ούτε να χαλάσουν την ελληνική οικογένεια για να γίνει το άτομο Α και ο γονέας Β, δύο ομοφυλόφιλοι να παντρεύονται και μετά να κάνουν οικειοθυσία παιδιών και όλη αυτή η κατάσταση να οδηγήσει πλέον σε μια ηθική παρακμή η οποία ήδη έχει αρχίσει, την οποία ο πατριωτικός συνασπισμός δεν θα την αφήσει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε εμείς
αυτούς τους άτιμους να ασχημονούν στα παιδάκια μας και να μένουν ατιμόρυτοι. Ισόδια σε όλους αυτούς τους ατιμούς, τους παιδεραστές, τους ανθρώπους που κάνουν το μεγαλύτερο έγκλημα να κάνουν αυτές τις ασχημονίες στα μικρά μας παιδιά. Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντάς σας εδώ, λέει ο Κώστας, μπορεί να μας πει ο κύριος Εμφιετζόγλου συγκεκριμένες προτάσεις για την εξυγίανση, επιτάχυση της δικαιοσύνης, πώς θα γίνει η δικαιοσύνη πιο προσιτή στον πολίτη? Επίσης, λέει, ο συνασπισμός συμφωνεί, ο πατριωτικός συνασπισμός, με την επαναφορά της θανατικής ποινής που υποστηρίζει το κίνημα 21, το οποίο έχει ενταχθεί στο συνασπισμό? Λοιπόν, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα πάσχει. Είδαμε πλέον ότι και ο Άριος Πάγος είναι ουσιαστικά όργανο της κυβέρνησης. Μόνο ένας αεροπαγίτης, ο κ. Δανερίκος, είπε όχι, δεν υποτάσσομαι εγώ, ούτε εκβιάζομαι, και παραιτήθηκε. Οι άλλοι τίποτε. Και ο δικός μας ο αποκλεισμός σας είναι δυνατόν να αποκλειστούμε επειδή έχουμε το αστέρι της Βεργίνας, το οποίο είναι αρχαιολινικό σύμβολο, αλλά όχι σημερινό εθνικό σύμβολο, και το οποίο είχε εγκριθεί επί που πάμε θεμελή στη Βουλή, αποδεικνύει ότι είναι δάχτυλος της κυβέρνησης, διότι μας φοβάται εμάς. Μας φοβάται διότι ξέρει ότι γνωρίζουμε τις βρωμιές τους, ξέρει, γνωρίζουμε τις μίζες που έχουν πάρει, και ότι όταν θα είμαστε δυνατοί στη Βουλή θα έχουν ένα τεράστιο εμπόδιο να περάσουν συμφωνίες στους βάρους της πατρίδος. Τώρα, ως προς τη θανατική ποινή, ο πατριωτικός συνασπισμός δέχεται τη θανατική ποινή σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι στους άτερους που προσπαθούν να κάνουν αυτά τα εγκλήματα εις βάρος των μικρών παιδιών, και δεύτερον προς τους δηλέμπορους και τους διακινητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι εγκληματίες για θάνατο όχι ενός αλλά πολλών ψυχών για χρήματα. Είναι αυτές οι δύο ομάδες, για αυτές μόνο τις δύο ομάδες πρέπει να επανέλθει η θανατική ποινή. Θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, ο φίλος ο Λευτέρης, ο φίλος ο Χρήστος, βλέπω το ομαδοποιώ ο κύριε Εμφιετζόγλου, ο φίλος ο Σπύρος. Καλά ακούγονται αυτά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, αλλά σε μια χώρα με καθημαγμένη οικονομία, πόρους πού θα βρουν για να μπορέσουν να κινητροδοτήσουν τα νέα ζευγάρια? Η οικονομία είναι το κλειδί. Τι λέει ο πατριωτικός συνασπισμός πάνω στα ζητήματα λοιπόν της οικονομίας? Στα ζητήματα γενικότερα της οικονομίας λέει το εξής, ότι αν από το 2010 που ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου έλεγε να προχωρήσουμε στην εξόριξη, στην έρευνα για εξόριξη των υδρογοναθράκων, και τα είχε πει σε όλα τα, σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, Σαμαρά, Παπανδρέου, σε όλους, και δεν κάνανε τίποτε, τώρα η Ελλάδα θα ήταν η παράδεισος. Και όχι θα φεύγαν τα παιδιά μας και ούτε θα μπαίναμε σε μνημόνιο. Γιατί λέω στους φίλους μου ότι όταν μπήκαμε στα μνημόνια είχαμε ένα δημόσιο χρέος 300 δισεκατομμύρια που έλεγε ο Γεωργάκης ο Πανδρέου από το Καστελόριζο ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε και πρέπει να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στα μνημόνια. Και ρωτώ, αφού κάναμε αυτό που έγινε, αφού υποφέραμε, αφού άνθρωποι πεθάνανε, αφού άνθρωποι ψάχναν τα σκουπίδια για φαγητό, αφού 600-500-600.000 δικά μας καλύτερα παιδιά πήγαν έξω, τώρα με τα τόσες θυσίες πόσο πρέπει να είναι το δημόσιο χρέος μας? Δυστυχώς δεν είναι λιγότερο, αλλά είναι 400 δισεκατομμύρια. Και ρωτώ εγώ όλους τους φίλους και όλους τους Έλληνες, εάν αύριο μεθαύριο αυξηθεί το χρέος και πάει 450, σκέφτηκε ποτέ κανένας αν αυτό το τεράστιο φορτίο μπορεί να το σηκώσουν οι όγκοι, οι όμοι των παιδιών μας, των εγγονιών μας? Το σκέφτηκε κανείς αυτό ποτέ? Και το άλλο το θέμα, σχετικά με το δημογραφικό,
θα κάνουμε ένα ταμείο δημογραφικού. Κάθε ένας που καταναλύσει ένα λίτρο πετρελαίου ή βενζίνης ή οδήποτε άλλου καυσίμου καταναλογία θα επιβαρύνεται με 10 λεπτά. Το ελληνικό δημόσιο θα επιβαρύνεται από τους φόρους με 20 λεπτά ή τι έχουμε 30 λεπτά. Πολλαπλασιαζόμενο επί όλα τα καύσιμα τα οποία καταναλύσκονται σε ένα χώρο στην Ελλάδα έχουμε 4 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η μαγιά του δημογραφικού. Ναι, θα σας πει κάποιος... Ακόμα, συγγνώμη ακόμα κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη και θα το πείτε. Θα το πείτε. Συγγνώμη, αλλά θα πει κάποιος τώρα σκεπτόμενος. Δηλαδή φόρο ήδη πάνω στο φόρο και το φόρο του ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πού θα βγει ακόμη και τα 10 λεπτά. Τι του απαντάτε? Του απαντώ ότι μπορούμε να αυξήσουμε το φόρο, την συμβολή του δημοσίου αντί στα 20 στα 30 λεπτά. Έτσι δεν έγινε τίποτε. Τα υπερκέρδη τα οποία δίδονται στους φίλους και στους ολιγάρχες ας μοιραστούν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Μάλιστα. Αλλά και κάτι άλλο. Βεβαίως. Εμείς δεν θα αφήσουμε, όπως είπε ο Σκέρτσος κατ' εντολή του Μητσοτάκη, την μη το πόλεμο για να πετύχουμε την πληρωμή των γερμανικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού δανείου που ο ίδιος ο Χίτλερ πλήρωσε τις δύο πρώτες δόσεις και η Μέρκελ και ο Σόλτς αρνούνται να πληρώσουν τις υπόλοιπες. Τόσες κυβερνήσεις λέγανε για το δημογραφικό, πηγαίνανε στο Βερολίνο, τους μίλαγε και γυρνάγανε πίσω και λέγανε μόκο. Εμείς δίνουμε όρκο στον ελληνικό λαό ότι τα εγκλήματα που γίνανε στην Κρήτη, στο Θαλάβηλτα, στο Χωτιά της Μακεδονία και σε ένα σωρό άλλες ηρωικές πόλεις και οι 200.000 Έλληνες που πέθαναν από την πείνα το Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρι του 1942 δεν πρόκειται να μείνουν ατιμόρυτα και απλήρωτα. Λοιπόν, εγώ έχω υπολογίσει αυτή τη στιγμή με ένα μέτριο μέσο επιτόκιο ότι αυτό το ποσό έχει ανέλθει με τους τόκους στα 500 δισεκατομμύρια. Και μία συμφωνία με τους Γερμανούς, έστω και με κάποια περικοπή, έστω και με μία κατανομή στο χρόνο, λύνει για πάντα το ελληνικό πρόβλημα του δημοσίου χρέους. Αλλά και η άμεση εξόριξη των υδρογοναθράκων από την Κέρκυρα μέχρι την Κύπρο είναι πλέον σε λίγα χρόνια θα είναι μια εισρωή σημαντικού ποσού με το οποίο θα έχουμε εμείς την πιο φτηνή ενέργεια και όπου υπάρχει φτηνή ενέργεια εκεί έρχονται και βιομηχανίες. Και οι βιομηχανίες της Δύσης που είχαν πάει στην Κίνα τώρα πρέπει να γυρίσουν πίσω γιατί υπάρχει θέμα Κίνας-Αμερικής. Πού θα πάνε αν στην Ελλάδα υπάρχει το πιο φτηνό πετρέλαιο και η πιο φτηνή ηλεκτρική ενέργεια? Εδώ. Έτσι θα γίνουν και νέες επενδύσεις. Έτσι η πατρίδα μας θα γίνει ένας χώρος έλξης επενδύσεων. Και όχι θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν άνεργοι, αλλά θα υπάρχουν όλοι με καλό μισθό, με καλές αμοιβές, με καλές δυνατότητες να κάνουν γρήγορα μια καλή οικογένεια και να μην φτύνουν αίμα και να σκέπτονται όταν γίνουν 40 χρονών ότι θέλουν ένα παιδάκι και να αρχίσουν τις εξωσωματικές και να υποφέρουν και ψυχολογικά και οικονομικά. Και έτσι θα αλλάξουμε την πατρίδα. Η πατρίδα μας δεν θα σβήσει. Θα προχωρήσουμε και θα ανατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση και θα έχουμε μια Ελλάδα περήφανη που θα έχει τα παιδιά της εδώ και θα θέλουμε και τα παιδιά μας που είναι έξω πίσω στην πατρίδα. Αυτός είναι ο πατριωτικός συνασπισμός. Αυτός είναι
Αυτή είναι η μόνη μας φιλοδοξία. Κύριε Πρόεδρε, ρωτούν εδώ πολλοί. Οι εξορίξεις είναι ένας δρόμος τον οποίον δείχνεται. Όμως αγνοείται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά μεγάλα ξένα και ντόπια συμφέροντα που δεν θα επιτρέψουν να προχωρήσει. Εκεί τι θα κάνετε, πώς θα τους αψηφίσετε? Μιλάμε για κολοσσούς πολυεθνικούς που δεν θα ήθελαν η χώρα να αξιοποιεί το δικό της πλούτο. Κοίταξε να δεις, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μία λέξη μόνο. Όχι, δεν θα υποχωρήσω. Διότι εγώ δεν μπορεί κανείς να μου προσάψει τίποτε. Εγώ δεν έκλεψα ποτέ όπως έκλεψαν όλοι οι άλλοι. Εγώ καταστάθηκα ίσως και λόγω του ότι δεν έκλεψα εκατομμύρια την εποχή των μνημονίων που οι απατεώνες οι οποίοι κυβέρνησαν έκλεβαν τον ελληνικό λαό όταν αυτός πεινούσε. Ένα. Δεύτερον, όταν είσαι άξιος, όταν έχεις μια πίστη στην πατρίδα και στο Θεό σου, τότε δεν μπορεί να σου κάνει και ο μεγαλύτερος οτιδήποτε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι αυτή η δουλειά έπρεπε να έχει γίνει από το 10. Είχα κάνει πρόταση το 10 να γίνει μια εταιρεία υδρογοναθράκων. Θα καλέσουμε ειδικούς οίκους να κάνουν μια μελέτη και να δουν το κόστος, πόσο κάνουν όλοι αυτοί οι υδρογοναθράκες, να τους φέρουν σε σημερινές τιμές και ένα 10% να το κάνουμε με μετοχές. Και μαζεύαμε 70 δις και έτσι δεν θα μπαίναμε καν στα μνημόνια. Και η καθυστέρηση η οποία έγινε και επί Τσίπρα αλλά και επί Μητσοτάκη, που βάλανε το Συμβούλιο της Επικρατείας να δίνει συνεχείς 8 χρόνια αναβολές σε κάποιες δίθεν στάσεις της WWF και της Greenpeace και κάποιων Ελλήνων οι οποίοι ουσιαστικά είναι εκβιαστές. Γιατί ρώτησα τον πικραμένο πρόεδρε, για ποιο λόγο το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει δώσει, λύνει συνεχώς αναβολές? Έτσι, γιατί ο Μητσοτάκης ήθελε να μην προχωρήσουμε, και ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας των Πικραμένων να μην προχωρήσουμε για λόγω της γρήγορης μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Ένα τεράστιο λάθος που στήχησε στην πατρίδα μας πάρα πολύ. Άρα, εάν έχεις τη θέληση, αν έχεις την πίστη σου στον αγώνα σου, έτσι, τότε ούτε ο Άγγλος μπορεί να μου κάνει τίποτε, ούτε ο Αμερικάνος, ούτε ο Γερμανός, ούτε κανένας. Κύριε Πρόεδρε, η Παρτίδα και ο Θεός θα με βοηθάει στον αγώνα μου. Κύριε Φιετζόγλου, υπάρχει ερώτημα από το φίλο το Δημήτρη. Μιας και αναφέρθηκε, λέει, στα μνημόνια ο κύριος Φιετζόγλου, θεωρεί ότι οι συμβάσεις που υπέγραψε η χώρα μας τότε έγιναν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες επ' αυτού? Και αν ναι, είναι διατεθειμένος να συγκρουστεί διεθνώς με θεσμούς και οργανισμούς? Εκείνο το οποίο έγινε είναι δυστυχώς, μας έχουν δέσει και είναι μάταιος αυτός ο κόπος δυστυχώς. Εκείνο το οποίο όμως μπορούμε να κάνουμε είναι να επιμείνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα των γερμανικών απαρνοφώσεων. Διότι είναι μια υποχρέωση της Γερμανίας, εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει μαζί και με, αν δεν συμφωνήσει ο Σόλτς και η Μπέρμποκ, να πάμε μαζί με την Πολωνία και άλλες χώρες για να το θέσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή θα είναι η θέση μου, είναι πιο σταθερή και πιο ερίζεται σε κρουνούς αίματος, σε ποταμούς αίματος, ερίζεται σε ηθικές βάσεις αλλά και σε πραγματικά στοιχεία από τις εγκληματικές ενέργειες των Γερμανών και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα. Ο Νίκος από το Λονδίνο λέει: καλημέρα. Πιστεύει ο κύριος Φιετζόγλου ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που καθορίζουν την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την οικονομία ελεύθερα,
ή μέσω διαφόρων εκβιασμών καθορίζεται τελικά από τα συμφέροντα των ξένων και ισχυρών. Αν ισχύει το δεύτερο, πώς θα καταφέρει να εξουδετερώσει τους εκβιασμούς αυτούς, δεδομένου δεν είναι από τυχαίους παίκτες? Θα φέρω ένα παράδειγμα για το φίλο μου. Εμείς υπογράψαμε την εγκληματική συμφωνία των Πρεσπών και όταν ρωτούσα εγώ βουλευτές γιατί ψηφίσατε, γιατί κάνατε αυτό το τεράστιο λάθος, για να μην πω έγκλημα, εις βάρος της τιμής, της ιστορίας, της Μακεδονίας μας. Μου λέγανε, μας πιέσανε οι Αμερικάνοι, μας πιέσανε οι Γερμανοί, αναγκαστήκαμε και υποχωρήσαμε. Και τους λέω, τους Βούλγαρους δεν τους πιέσανε? Χώρα πιο αδύνατη από μας, πολύ μικρό της γεωπολιτικής αξίας. Πώς αυτοί 2 χρόνια για μικρότερους λόγους αντίστανται και στους Γερμανούς και στους Αμερικάνους και επί 2-2,5 χρόνια τώρα λένε όχι στους Σκοπιανούς για ένα θέμα πολύ μικρότερο, όπως είναι η βουλγαρική μειονότητα στα Σκόπια. Και να μην πω πόσο άθλοι είμαστε με τους Έλληνες που ζουν στα Σκόπια τώρα, οι οποίοι είναι υπόδουλοι. Πόσους χιλιάδες Έλληνες έχουμε εμείς στα Σκόπια, βλάχους, ελληνόβλαχους και άλλους, και δεν μιλήσαμε καν για αυτό το θέμα. Άρα, συμπέρασμα, όποιος είναι δυνατός, όποιος είναι αποφασισμένος, όποιος είναι άξιος να σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε Σόλτς ή Μπλίνκεν ή οτιδήποτε και να του πει με παρησία και σοβαρότητα τα δικά του συμφέροντα και τις δικές του αρχές και την ιστορία του και το συμφέρον και των Γερμανών και των Αμερικάνων να έχουν μια ισχυρή Ελλάδα η οποία θα είναι ανάχωμα στον τουρκισμό και ανάχωμα στους μετανάστες οι οποίοι θα έρθουν από την Τουρκία και θα τους πετάξουν στον Εύρο ή στα νησιά μας, τότε θα καταλάβουν ότι δεν πρέπει να μας πιέσουν να κάνουμε κάτι αντίθετο με την πατρίδα μας και με τις αρχές μας. Αλλά οφείλουν να μας βοηθήσουν, διότι τα ελληνικά συμφέροντα και τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά. Άρα βοηθούν και την Ευρώπη και την Ηνωμένη Ευρώπη, άρα οφείλουν να μας βοηθήσουν. Όχι μόνο να μας πιέσουν, αντιθέτως να μας υποστηρίξουν και να στείλουν και εδώ δικά τους στρατεύματα και δικά τους εξοπλισμό εναντίον των εχθρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι μόνο ελληνικό νησί, είναι και νησί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λοιπόν, όταν η Τουρκία δεν θέλει να έχει ΑΟΣ στο Καστελόριζο, το Διεθνές Δίκαιο και η Ευρώπη οφείλει και θέλει να περασπίσει την ΑΟΣ του Καστελόριζου, διότι το φυσικό αέριο που θα υπάρχει σε αυτή την ΑΟΣ είναι και ευρωπαϊκό. Θα κλείσω με ένα ερώτημα ενός νέου γιατρού, ο οποίος λέει: σαν νέος γιατρός θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Εμφιετζόγλου, ο πατριωτικός συνασπισμός έχει σχέδιο για την υγεία και σε ποια κατεύθυνση? Πώς σχεδιάζει να μειώσει τη μετανάστευση των νέων γιατρών που φιλορώουν στο εξωτερικό? Πώς υπολογίζει να στείλει προσωπικό στην πολύπαθη περιφέρεια και στα νησιά μας? Μιλούσα με πάρα πολλούς για αυτό το θέμα της υγείας. Εάν δεν ενισχύσουμε σημαντικά και οργανωμένα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε λίγο δεν θα μπορούμε να έχουμε περίθαλψη στην Ελλάδα. Και τότε τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Έχουν 2 επιλογές. Ή να περιμένουν
5-8 μήνες για να κάνω μια επέμβαση, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη, ή θα πρέπει να πάνε στις ιδιωτικές κλινικές. Πιο πολλές ήδη στην Αθήνα έχουν αγοραστεί από το CVC, από ένα φαντ, που θα ανεβάσουν σαν καρτέλ τις τιμές. Και όπως μου έλεγε ένας νέος από την Προσοτάνη, η Προσοτάνη είναι μια κομμόβολη κοντά στη Δράμα, μου έλεγε ότι έχει ένα καρκίνο, πήγε, ειδικό καρκίνο, πήγε στη Δράμα, το έχουν διαλύσει το νοσοκομείο της Δράμας, πήγε στην Καβάλα, δεν ήταν ειδική γι' αυτό, το στείλανε στην Αλεξανδρούπολη, στην Αλεξανδρούπολη του είπανε η σειρά είναι τεράστια, χρειάζεται να παρουσιάσουμε σειρά την ταχύτερη σειρά μετά από ένα χρόνο. Και λέει τι να κάνω, θα πεθάνω, λέει, πριν από ένα χρόνο. Και τι έκανε ο άνθρωπος, πούλησε τις μανούλες του το σπίτι, έτσι, βγήκε έξω, πήρε ένα μικρό σπιτάκι για να ζήσει και αυτός και μανούλα του, και πληρώσανε ήδη μέχρι τώρα 50.000 και ακόμα πρέπει να πληρώσουν. Λοιπόν, ενίσχυση του ΕΣΥ, αύξηση του μισθού των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και βοήθεια σε όλους εκείνους οι οποίοι πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Γιατί μου λέει για μένα ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής ότι οι περισσότεροι παίρνουν σειρά οι μετανάστες. Ή γιατί, μα λέει, τα νεμευτήρια, οι πιο πολλοί είναι μετανάστες, γυναίκες μετανάστες. Αυτοί οι άνθρωποι επιβαρύνουν το ΕΣΥ. Πώς είναι δυνατόν να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους εις βάρος των Ελλήνων? Εμείς αυτά τα αντιστρέψουμε και οι μισθοί θα είναι καλύτεροι. Να μην έρθει ο Γερμανός μάγκας και να λέει σε ένα γιατρό τι κάνεις εδώ και φτύνεις αίμα για 2 δεκάδες, θέλω να σου δώσω εγώ 3.000 ευρώ και να έχεις ένα 8ωρο. Να μείνει ο γιατρός εδώ με τιμή και με οικονομική, με οικονομική απολαβή άξια για να ζει αξιοπρεπώς, και να ενισχύσουμε περισσότερο ειδικές κατηγορίες που υπάρχει έλλειψη, όπως οι αναισθησιολόγοι που υπάρχει μεγάλη έλλειψη, αλλά και ιδιαίτερα το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο λείπουν 27.000 νοσηλευτές από τα νοσοκομεία μας, αλλά και για τα μικρά νησιά και τις απομονωμένες περιοχές πρέπει να δώσουμε ειδικά κίνητρα. Και δεν μπορεί να μου λέει εμένα ο Δήμαρχος Μυκόνου, που έχει τεράστια ποσά, ότι δεν μπορεί να βρει ένα σπίτι ώστε οι γιατροί να είναι, να ζουν σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνουν το σπίτι εφόσον παρέχουν, αλλά ακόμα και στα απομονωμένα διπλάσια αμοιβή, ώστε να υπάρχει κίνητρο να πάνε εκεί και με όλα τα μέσα ώστε να μπορέσουν εκεί στα νησιά μας, στα απομονωμένες περιοχές, να βοηθήσουν τον κόσμο και να νιώθει μια σιγουριά και να μην αφήσει τα νησιά μας να φύγει να πάει στις πόλεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα για το ΕΣΥ. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, για ποιο λόγο λοιπόν κάποιος την ερχόμενη Κυριακή να επιλέξει το ψηφοδέλτιο του πατριωτικού συνασπισμού? Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι εμείς λέμε πρώτα απ' όλα την αλήθεια και δεύτερον δεν έχουμε κανένα να μας πιέσει. Είμαστε ανεξάρτητοι και μόνο η φιλοδοξία έχουμε το καλό της πατρίδος και στο δημογραφικό και στα εθνικά θέματα και στα οικονομικά θέματα και στην παιδεία και στην υγεία και στη δικαιοσύνη και στον πολιτισμό. Λοιπόν, ας αφήσουν παλιές ιδεολειψίες, διότι πάνε ιδεολειψίες. Τα προβλήματα δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
Εμείς αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά και τους καλούμε να ψηφίσουν τον Πατριωτικό Συνασμό, παραμερίζοντας πιθανώς προσωπικές του Μπαριέτσι ή οτιδήποτε άλλο. Και καλό πρώτα απ' όλα τους Κρήτες που πάντα δώσανε τη συμμετοχή τους πρώτους στους εθνικούς αγώνες. Μην αφήσουν το Μητσοτάκη και την τώρα Μπακογιάννη να μας πουλήσει το Αιγαίο και τα νησιά μας. Μην τους αφήσουμε να πουλήσουν το δικό μας φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ψηφίστε με ψυχή, ψηφίστε όμως και με μυαλό. Ψηφίστε τον Πατριωτικό Συνασμό. Γιατί εμείς 60 χρόνια δουλεύουμε την ελληνική γη. Ξέρουμε τα προβλήματα και των κτηνοτρόφων πάνω στο Ρέθυμνο και των γεωργών στη Θεσσαλία που δεν έχουν νερό και τραβάνε νερό 300 μέτρα κάτω από τη γη, γιατί ρίχνουμε το νερό του Αχελλώου στο Ιόνιο αντί να πάει να υδρεύσει, να αυδεύσει και να υδρεύσει τη Θεσσαλία. Εμείς έχουμε δουλέψει σαν σκυλιά για την πατρίδα μας. Έχουμε κάνει αγώνα προσωπικό. Κάναμε αγώνα εναντίον των απαθιώνων και των κλεφτών. Αυτών που και σήμερα κλέβουν τον ελληνικό λαό με δίθεν υπερκέρδη. Αυτών που παίρνουν προμήθειες και γεμίζουν την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που καταστρέφουν το ελληνικό τοπίο. Εγκληματίες. Για αυτούς τους λόγους καλούμε όλους τους Έλληνες. Από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Σκεφτείτε, δεν θέλουμε να σας παρακαλέσουμε. Θέλουμε να σας ζητήσουμε να κρίνετε και να συγκρίνετε και να πάρετε μια απόφαση. Απόφαση ανατροπής, απόφαση για το μέλλον. Διότι αν ψηφίσετε και πάλι με 40%, 20% και 10%, 70% τα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, αύριο θα είναι πολύ αργά. Και θα σας λέει ο Μητσοτάκης αύριο ότι ας πούμε ψηφίσατε. Γιατί διαμαρτύρεστε τώρα για τη συμφωνία του Αιγαίου? Εσείς με ψηφίσατε. Άρα μπορώ εγώ να κάνω τη συμφωνία. Όπως έκανε και ο Κύπρας με τις πέστους του Αιγαίου. Μάλιστα. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, Πατριωτικός Συνασπισμός. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ χαιρετώ την Κρήτη και είμαι σίγουρος ότι η Κρητική θα είναι πάντα μπροστά στον αγώνα για την πατρίδα και θα ψηφίσουν τον Πατριωτικό Συνασπισμό για το καλό των παιδιών μας, για το καλό της τιμής μας, για το καλό της πατρίδας μας. Είμαστε Έλληνες πατριώτες, χριστιανοί, ορθόδοξοι. Αγαπάμε τα παιδιά μας και θα δώσουμε τα πάντα για αυτούς. Χαιρετώ τους αγαπημένους κριτικούς. Καλόν αγώνα. Γεια χαρά.